12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ στα Χανιά, αλλά γιατί είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο μεγάλο γιατί έφτασε τα 12 του χρόνια, είναι μεγάλο γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Τα πέρα από τις ταινίες που είναι από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα και από τις 16 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου θα παίζουν με ελεύθερη είσοδο για όλο τον κόσμο στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, είναι το πώς απλώνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και πόσα πράγματα αγκαλιάζει. Μέσα στο χρόνο λοιπόν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου μπορεί και στέλνει ταινίες στα σχολεία, τις οποίες τις βλέπουν, κάνει τα χωριά με φώτα ανοιχτά, είναι το κάτω από τα αστέρια. Είναι ταινίες λοιπόν που έρχονται σε όλο και μυρίζει σινεμά όλη η Κρήτη. Είναι πάνω απ' όλα αυτή η εξαιρετική δράση του φεστιβάλ, δεν μπορείς να την πεις δράση, γιατί αυτό είναι ένα κίνημα πλέον, είναι με τα σχολεία. Δεν είναι μόνο ότι τα σχολεία βλέπουν online ή διαζώσεις επιλεγμένες ταινίες, είναι ότι οι μαθητές δημιουργούν ταινίες. Αυτό λοιπόν είναι και το αγαπημένο κομμάτι του φεστιβάλ εδώ και χρόνια, όπου τα σχολεία δημιουργούν μαζί με εκπαιδευτές που πάλι μέσα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχουν εκπαιδευτεί για να μπορούν να κάνουν ταινίες στα σχολεία με τους μαθητές τους. Αυτό έρχεται και αγκαλιάζει σε τέτοιο εύρος και με συνεργασίες που, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι είπε η καρδιά του φεστιβάλ, ο Μαθιός ο Φραντζεσκάκης, που αν μιλάμε σήμερα εδώ είναι γιατί χτύπησε μαζί με την καρδιά πολλών άλλων 12 χρόνια πριν και άλλων τόσων που ακολουθούν και μας έκανε και εμάς όχι μόνο να το στηρίζουμε, αλλά να το αγαπάμε και να είμαστε πλέον παιδιά του. Θα φιλοξενήσει λοιπόν το φεστιβάλ πέρα από τις εργασίες και τα έργα των σχολείων, μέσα από τα εργαστήρια των μαθητών του φεστιβάλ, θα φιλοξενήσει και από άλλα σχολεία από όλη την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, θα έρθουν γύρω στα 25 σχολεία από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αυτό που είναι, νομίζω, επίσης σημαντικό είναι ότι μέσα από το διαγωνισμό των σχολείων όχι μόνο εκπαιδεύονται στην τέχνη και στη συνεργασία οι μαθητές, που ξέρουμε ότι η τέχνη είναι θεραπευτική, μαθαίνουν πέρα από τη συνεργασία να μιλάνε μέσα από το φως, τις εικόνες, τους ήχους και ό,τι λέγεται κινηματογράφος. Είναι και το σημείο που αγαπάμε ιδιαίτερα, γιατί δείχνει και αυτό που θα έρθει, αυτό που θα γεννηθεί με τους καινούριους ανθρώπους του σινεμά, που θα είναι τα ίδια τα παιδιά. Ένα άλλο σημαντικό είναι μέσα από τις παράλληλες δράσεις ότι ακουμπάμε, ότι μπορείτε να δείτε εκθέσεις οι οποίες φιλοξενούνται και σε διάφορους χώρους για πρώτη φορά πέραν του Πνευματικού Κέντρου, στο Δίο Χανίων, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Είναι οι τιμητικές βραδιές για ξεχωριστούς ανθρώπους που είναι ένα σύνολο το φεστιβάλ, το οποίο έρχεται και ακουμπά όλους τους τομείς, όχι μόνο όλους τους ανθρώπους, όλους τους φορείς, αλλά έρχεται συνεχώς και δημιουργεί. Το πιο δυνατό του κομμάτι, επίσης, θα μπορούσα να πω ότι είναι οι ίδιοι εθελοντές του, οι οποίοι και αυτοί μέσα από τα έργα και αυτό που τη στήριξη του φεστιβάλ δίνουν και το επόμενο βήμα. Σας καλούμε λοιπόν όλους, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει το φεστιβάλ, είναι υποχρέωσή της να το στηρίζει το φεστιβάλ, είναι τιμή μας ότι αυτό ήρθε και δημιουργήθηκε και το στηρίζουμε. Το στηρίζει, θα συνεχίσει να το στηρίζει και καλεί όλο τον κόσμο να έρθει και να παρακολουθήσει και να γίνει συμμέτοχος σε αυτό το θαύμα που από 16 μέχρι 27 θα είναι στην καρδιά του Πνευματικού Κέντρου, που ταυτόχρονα θα υπάρχουν και το ραδιόφωνο απ' έξω, που θα υπάρχουν οι συνεντεύξεις. Σας περιμένουμε.